Συνεχίζει να ταλανίζει το κτηριακό πρόβλημα στο 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, μαθητές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι για ακόμη μια χρονιά θα κληθούν να κάνουν μάθημα σε αντίξωες συνθήκες, γεγονός που φέρνει εκ νέου αντιδράσεις και από την διεύθυνση του σχολείου. Είναι το πρόβλημα που μας ταλανίζει εδώ και μια δεκαετία. Από το 12 έτη, είναι 12 τα έτη. Έχουμε βολευτεί με τα προκάτ τα οποία δεν είναι λύση. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα γιατί τα εργαστήρια φυσικών επιστημών γίνονται στο ΕΠΑΛ, οπότε διακινδυνεύουμε στην ουσία τις μετακινήσεις των μαθητών μας. Μία πληροφόρηση εκτός πρωτοκόλλου, δηλαδή δεν είναι επίσημη πληροφόρηση, είναι ότι έχει διενεργηθεί μία προκήρυξη για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του νέου κτηρίου και για τα στατικά. Από εκεί και πέρα όμως, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, δεν έχουμε κάποιο έγγραφο το οποίο να μας ενημερώνει ότι πραγματικά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν ευόδωσε ο διαγωνισμός αυτός και σε ποια φάση βρίσκεται. Πάντως η κατάσταση βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Ξεκινάμε τη νέα χρονιά, η οποία έχει ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα και με το θέμα των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών που δημιουργεί ένα άγχος στους συναδέλφους που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, με τρομερή δυσκέρια στο εκπαιδευτικό μας έργο λόγω και των κτηριακών εγκαταστάσεων. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο περιβάλλον το οποίο να δουλεύουμε άνετα. Επίσης ο κύριος Κάπος προσθέτει πως το επόμενο διάστημα θα γίνουν και απαραίτητες συναντήσεις με τη νέα δημοτική αρχή ώστε να διευθετηθεί το θέμα. Ταυτόχρονα, ο ίδιος επισημαίνει πως πολλοί είναι οι γονείς που προχωρούν σε μετεγγραφή των παιδιών τους από το συγκεκριμένο σχολείο εξαιτίας των κτηριακών εγκαταστάσεων. Περιμένουν πρώτα να ενημερωθούν αυτοί για να μας ενημερώσουν και εμάς. Παρ' όλα αυτά, όμως, η τεχνική υπηρεσία είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει. Είναι παλιό. Δηλαδή, οι υπάλληλοι που βρίσκονται εκεί πέρα είναι αρκετά χρόνια. Οπότε, νομίζω, ας πούμε, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ζητήσουμε επίσημη ενημέρωση από το Δήμαρχο πλέον. Είναι κάτι αρνητικό βέβαια να πούμε αυτό, δεδομένου ότι δυσκολεύονται και ζορίζονται και γονείς και δεν φέρνουν εύκολα τα παιδιά τους στο 4ο Λύκειο το θέμα το κτηριακό, έτσι δεν είναι? Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άτομα τα οποία μένουν εδώ στη γειτονιά, στην περιοχή, παίρνουν μεταγραφές για άλλα λύκεια λόγω των κτηριακών εγκαταστάσεων. Δηλαδή και εσείς αν είσαστε κηδεμόνας, ας πούμε, το παιδί σας θα το βάζατε στα προκάτ? Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα. Με αποτέλεσμα εμείς να έχουμε αυτή τη στιγμή και πρόβλημα λειτουργίας του ίδιου του σχολείου. Δηλαδή τα άλλα λύκεια είναι της τάξης, ας πούμε, των 550 και 600 μαθητών. Το δικό μας λύκειο είναι 250-280 μαθητές. Που σημαίνει δηλαδή ότι ένα κτίριο καινούριο θα αποσυμφορήσει και τα υπόλοιπα σχολεία. Μια κατάσταση η οποία δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό έργο, γεγονός που η πολιτεία θα πρέπει να δώσει την αρμόσα σημασία επιτέλους, ώστε να λυθεί το κτηριακό θέμα όσο πιο γρήγορα και να μην χρειαστεί την επόμενη σχολική χρονιά να δούμε την ίδια κατάσταση στη σχολική μονάδα.